όταν τραγουδώ, τραγουδώ πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για τον κόσμο. Και εκεί ακριβώς, σε αυτό το σημείο, είναι και η επιτυχία μου και η αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος, χωρίς να το ξέρει, το διαισθάνεται. Γι' αυτό με λέει και δικό του, ο δικός μας. Για να γεννηθεί ένα αγόρι, χρειάζονται μια μάνα και ένας πατέρας. Για να γεννηθεί ένα φαινόμενο, απαιτούνται μια ευλογία και ένας λαός. Στην περίπτωση του Στέλιου Καζαντζίδη, βιολογικοί γονείς ήταν δύο απλοί, λαϊκοί άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, ο Στέλιος έβαλε απλόχερα το χάρισμά του και ο λαός την αγάπη του, για να γεννηθεί ένα μοναδικό φαινόμενο. Όχι μόνο μουσικό, αλλά και κοινωνικό. Από μια λαϊκή συνοικία, 9 χρόνια πριν τον πόλεμο, ξεκίνησε η ζωή του τραγουδιστή σύμβολο. Στην πορεία της δεν άφησε καμιά καρδιά απάτητη, σε όποια γωνιά του πλανήτη μιλούσαν ελληνικά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ένας άνθρωπος, με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του. Η φωνή του όμως δεν γνώρισε ψεγάδια. Θαρρής ήταν γέννημα μιας θείας μοίρας. Η εκπομπή Αρχείο, σε δύο επεισόδια, θα παρακολουθήσει βήμα-βήμα αυτή την παράξενη συμβίωση. Παρακολουθήσει. Λάθος ρήμα. Όταν μιλάς για Καζαντζίδη, πρώτα απ' όλα ακούς. Αύγουστος 1931. Σε μια φτωχογειτονιά της Νέας Ιωνίας, ο Χτίσης Χαράλαμπος Καζαντζίδης και η γυναίκα του Γιαστημανή φέρνουν στη ζωή το πρώτο τους παιδί. Είναι αγόρι. Ο Στέλιος. Νέα Ιωνία, Εργατούπολης. Εργατιά το πρωί, άλλος με φτιάρι, άλλος με τη βούρτσα για να πάει να σουβαντήσει. Υπήρχε εδώ πιο κάτω ένα σημείο όπου μαζευόντουσαν όλοι τα πρωινά και από εκεί γινόταν το ξεκίνημα. Πήγαιναν αυτοί που χρειαζόντουσαν αυτού του είδους εργάτες και τους παίρνανε για διάφορες δουλειές. Στον πόλεμο, ο πατέρας του Στέλιου θα πάρει την οικογένειά του και θα ανηφορήσει στη Μακεδονία. Σε κάτι συγγενείς, σε ένα χωριό του Κιλκής, θα αναζητήσουν καταφύγιο από την πείνα και την κατοχή. Αριστερός, πρόεδρος της Εθνικής Τροχοδοσίας Ανταρτών, ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης θα το πληρώσει με την ίδια του τη ζωή στον εμφύλιο, το 1947. Ο θάνατος του πατέρα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γεγονός είναι ότι πέθανε από το πολύ ξύλο. Ο Στέλιος θα αναγκαστεί από πολύ νωρίς να βγει στο μεροκάματο. Είναι πια ο προστάτης της οικογένειας, της μάνας και του μικρότερου αδερφού του, του Στάθη. Ο Στέλιος δεν έζησε πολλά χρόνια με τον πατέρα του. Ορφάνεψε σε ηλικία 14 ετών. Αυτή τη γυναίκα την ένιωσε. Και μάνα και πατέρα και φίλη του και είχε ένα δέσιμο μαζί της. Πήρε το βάρος του πατέρα στις πλάτες του ο Καζαντζίδης. Έπρεπε να φροντίσει τη μάνα και τον αδερφό του. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν στιγμές που κάπως με πείραζε και... Όμως το σεβόμουν πολύ. Γι' αυτό και έζησα 23 χρόνια μαζί με το Στέλιο. Σεβόμουν τη θέση, ας πούμε, που είχε, που έπαιρνε. Δεν είχα καθίσει ποτέ μπροστά στο αυτοκίνητο, εγώ δίπλα στο Στέλιο. Η θέση δίπλα στο Στέλιο ήταν στη μητέρα του. Οτιδήποτε άλλο στον κόσμο μπορεί να κάνει κανείς. Μόνο μάνα δεν κάνει. Και αξίζει να τραγουδιέται. Γι' αυτό κι εγώ, πολλά από τα τραγούδια μου μιλάνε για τη μάνα. Σχολείο θα πάει ο Στέλιος μέχρι την Τρίτη Δημοτικού. Κάποιος πρέπει να τρέξει για το μεροκάματο. Πουλά τσιγάρα και κάστανα στην Ομόνοια. Μέχρι και νερουλάς γίνεται, έως ότου πιάσει μια καλή δουλειά ως εργάτης στο εργοστάσιο Λανατέξ. Το αφεντικό του του πήρε την πρώτη του κιθάρα. Με τα προσφυγικά τραγούδια που ακούγονται στις συνοικίες και τα αντάρτικα, είχε αρχίσει ο Στέλιος, όπως έλεγε ο ίδιος, να ακούει τη φωνή του με τα δικά του αυτιά. Οι παρέες στη Νέα Ιωνία μάθαν ότι είχε κιθάρα και τον θέλαν στα πάρτι και τις εκδρομές. Δεν άργησε να έρθει η πρώτη πρόταση. Να τραγουδά τα Σαββατοκύριακα στην ταβέρνα του Τηλέμαχου. 1952. Η πρώτη επαφή του Καζαντζίδη με το στούντιο. Φωνογραφεί τον πρώτο του δίσκο στην Κολούμπια. Για μπάνιο πάω και αν θέλεις έλα. Του Απόστολου Καθάρα. Καλέ κοπέλα, καλέ κοπέλα. Για μπάνιο πάω κι αν θέλεις έλα. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά.
Απογοήτευση για τον νεαρό τραγουδιστή με το μουστάκι, που η φωνή του φέρνει πολύ από πρόδρομο Τσαουσάκη. Το μεγάλο μπαμ του Στέλιου γίνεται με τις βαλίτσες του Γιάννη Παπαϊωάννου. Δεν το περίμενα ποτέ να φύγεις να μ' αφήσεις, να πάρεις τις βαλίτσες σου, να πας αλλού να ζήσεις, να πάρεις. Έφερε και τις μεγάλες ανατροπές στο λαϊκό τραγούδι σε μια περίοδο που περνούσε στην μετεξέλιξη αυτού που λέμε και είναι κλασικό ρεμπέτικο σε αυθεντικό λαϊκό. Και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι εκείνη την εποχή ήταν το κοινωνικό, που σημάδευε τα άμεσα γεγονότα και τα άμεσα προβλήματα ενός λαού που προσπαθούσε να συνέλθει από τα συντρίμμια της κατοχής και ενός εμφυλίου πολέμου. Αυτά τα γεγονότα ο Καζαντζίδης τα είχε ζήσει. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε υποφέρει στα νεανικά του χρόνια, πουλούσε περίπτερα, πήγε φυλακή, πουλάγε τσιγάρα. Είναι ένας άνθρωπος που είδε τον πατέρα του να τον βασανίζουν και να πεθαίνει πάνω σε ένα κάρο, να κάνει αιμόπτυση και να σβήνει. Ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγήθηκε σαν αριστερό στη Μακρόνισο. Είναι ένας άνθρωπος που υπέστη μια φοβερή ζημιά στο σώμα του ως ένα τάγμα μουλαράδων. Πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει και ποτέ, νομίζω, στη ζωή του. Ήταν ένας σημαδεμένος μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του άνθρωπος. 18 μαρτυρικοί μήνες στο στρατό. Μακρόνισος και πολύ ξύλο. Και ένα μοιραίο χτύπημα από μουλάρι στο τάγμα που υπηρετούσε, που θα το στερήσει για πάντα το όνειρο να αποκτήσει παιδιά. Είναι η εποχή του μεγάλου έρωτα και της μουσικής συνέβρεσης με την Κέτι Γκρέι, στο πάλκο και τη δισκογραφία. Απόψε φίλα με, να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ο Στέλιος έλεγε, δεν ήταν ακόμη ο veritable λαϊκός τραγουδιστής. Στις ελάχιστες όμορφες στιγμές της Μακρονήσου, σε εκείνες τις αυτοσχέδιες παραστάσεις και τις μουσικές γιορτές του τάγματος, τραγουδούσε Τζίμι Μακούλη, Μαρούδα και Γούναρη, και όχι κάποια από τα δικά του λαϊκά άσματα. Το γκαρσόν ήταν το ίδιο και το γνώρισα, μα τη θέση σου σαν παραχώρησα. Δεν σηκώθηκε όλο το στρατόπεδο στον αέρα. Και τα χάσανε, σου λέει, τι διάλογο. Τραγουδάει ευρωπαϊκό τραγούδι. Μαρούδας κάποτε ο Τόνης που είχε έρθει. Μου λέει, ρε Τσαγουλάνη, αν έλεγες ευρωπαϊκά τραγούδια, θα μας είχες κάνει όλους σκόνη. Δεν είχαν ψωμί τότε, ήταν τα τραγούδια της Πίνας. Αυτό ήταν το στοιχείο μου, αυτά τραγούδια. Και αναγκαστικά έκανα στροφή, ας πούμε, γιατί... Η κοινωνία με κατακρίνει. Το πρώτο μεγάλο λαϊκό σουξέ μετά τη Μακρόνισο. Η εμπειρία του εκεί, αφηγεί το Στέλιο στο συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, του ενέπνευσε τους στίχους και τη μουσική. Επειδή όμως δεν είχε το δικαίωμα να υπογράφει ο συνθέτης, το έδωσε στο Μανώλη Χιώτη. Το αντάλλαγμα, ένα σακάκι. Την περίοδο εκείνη είναι που πέρασε από τη ζωή του και η ωραία του πέραν. Η τραγουδίστρια Σεβάς Χανούν. Από το 52 που ξεκίνησε ως το 59, στην εφταετία αυτή τραγούδισε γύρω στα 300 τραγούδια στο γραμμόφωνο. Εξωφρενικός αριθμός για τους δίσκους 78 στροφών. Μετά μπήκαν τα 45 στη ζωή μας. Λοιπόν, ο Καζαντζίδης μέσα σε δύο χρόνια από το 52 και μετά που βγήκε, έγινε πρωταγωνιστής. Αμέτρητα τραγούδια, δεκάδες επιτυχίες με συνθέσεις μεγάλων δημιουργών. Όπως του Τσιτσάνη, του Καλδάρα, του Χιώτη, του Άκη Πάνου, του Δερβενιώτη, του Μιτσάκη, του Κολοκοτρώνη. Και σε στίχους μοναδικούς, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, του Λιβαδίτη, του Χριστοδούλου, του Πυθαγόρα. Μη με λυπάσαι, διώξε με απόψε, σαν αμαγρύο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Ο Καζαντζίδης είχε εκείνο το κάτι άλλο, αυτό που έκανε τον κόσμο να ταυτίζεται μαζί του.
θα τον βοηθούσε, φαντάζομαι, και η εμφάνισή του. Είχε αυτή την εικόνα, έδινε αυτή την εικόνα του παλικαριού που κάθε κοπέλα θα ήθελε να το ερωτευτεί και κάθε μαμά της κοπέλας θα τον ήθελε για γαμπρό της. Ποιος θα μου δώσει δύναμη. Τραγούδια της φτώχειας, της αγάπης, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας. Τραγουδισμένα από μια μοναδική φωνή. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Πικρό σαν δηλητήριο είναι το διαβατήριο. Ο Καζαντζίδης είχε προκαλέσει επανάσταση στη δισκογραφία. Πόλεμος επιχειρηματιών για το ποιος θα τον πάρει στο δικό του κέντρο για να τραγουδήσει. Λατρεία από τον λαό. Ο Καζαντζίδης ήταν ιεροφάντης. Δηλαδή δεν σηκώθηκε ποτέ. Δηλαδή αν δεσκονόταν ήταν με την κιθάρα και τραγουδούσε στο μικρόφωνο. Δεν πήγαινε πίτσι-πίτσι με το μικρόφωνο χωρίς καλώδιο κοντά μωρό μου και σουξουμούξου. Όπως έκανε, ας πούμε, κατά κάτω σαν άλλη σχολή ο Βοσκόπουλος, ο οποίος ήταν ο Σεν Πρεμιέ, ο οποίος μπήκε με το μιζαμπλή τραγούδι «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά» και από κοντά και τέτοια. Μου είχε πάρει ο πατέρας μου ένα μικρό pick-up για να μάθω τις λινκουαφών, για να μάθω γαλλικά. Εκείνη την εποχή ο Στέλιος είχε βγάλει το τραγούδι «Έφυγε, έφυγε». Και απ' την άλλη είχε το ένα σίδερο αναμένο, ναι, «Έφυγε, έφυγε» και το «Διαβάτη». Έρχονταν ο πατέρας μου, σπίτι, αγόρι μου, διάβασες, έλεγα ναι, οδηγός ήταν ο άνθρωπος και εγώ άκουγα άλλο Στέλιο. Έφυγε, 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 την έχω χάσει και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Πάντοτε σε οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον, πολλές φορές στρωματσάδα που λέγαμε, με μια κουρελού κάτω, καθόμασταν περιφερειακά από το γραμμόφωνο και αργότερα από το ηλεκτρόφωνο και τρώγοντας και πίνοντας γλεντούσαμε με τα τραγούδια του Στέλιου. Βαρέθηκα τέτοια ζωή. Θυμάμαι και ένα καφενείο εκεί στη γειτονιά μου, είχε βάλει ένα πολύ μεγάλο μεγάφωνο και σε τέτοιες μεγάλες γιορτές και σχόλες, να το πούμε έτσι, μετέδιδε τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη που ακουγόταν μέχρι τις παρυφές της πόλεως κάτω. Μοσκοπολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Ο Καζαντζής ήταν ένα πολιτιστικό κίνημα από μόνος του. Είτε το ήξερε, είτε δεν το ήξερε. Είτε είχε πλήρη συνείδηση, είτε δεν είχε πλήρη συνείδηση. Έκφραζε, ήταν μέσα στο ρεύμα των πραγμάτων, έκφραζε τα κοινωνικά θέματα, ήταν κατά κάποιο τρόπο και κοινωνικό τραγούδι, κάτι το οποίο απεμπολείται σήμερα και δεν είναι τυχαίο ότι απεμπολουμένου του Καζαντζίδη απεμπολήθηκε το κοινωνικό τραγούδι. Σε στήν δεν υπάρχουν κακώς κείμενα. Ηρεμήστε παιδιά, τώρα είναι εδώ πέρα, ράχτε ας πούμε και τρώτε, πίνετε, φάτε σνίτσελ, ξεχάσετε τη φασουλάδα, την ψωροκόστενα. Ο Καζαντζίδης όμως ήταν το ίδιο το τραγούδι. Το τραγούδι ήταν αυτό που έλεγε ο Καζαντζίδης και επομένως λοιπόν όταν μιλούσε για την ξενιτιά ή για τη μητέρα, νόμιζες ότι αυτός το έχει πάθει αυτό, αυτός είναι ο μετανάστης. Αυτό είναι που είναι μακριά από τη μάνα του ή μακριά από την γυναίκα που αγαπάει και την οποία αναζητάμε στους δρόμους κτλ. Το ραντεβού μας είναι απόψε το στερνό. Σ' αυτό το κρύο το κλειμένο δειλινό. Μου γράφει ένας φίλος από την Αυστραλία, εάν Σάβα διατηρήσαμε την εθνική μας συνείδηση, τις ρίζες μας, τα ήθη και έθιμά μας και ζούμε με τη λαχτάρα να επιστρέψουμε πάλι στην Ελλάδα, σε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό έχει συντελέσει ο Στέλιος με τα τραγούδια του. Και είναι γεγονός. Η επιτυχία μοναδική.
Ωστόσο, τα χρήματα έρχονται από τα μαγαζιά και όχι από τους δίσκους. 5.000 είναι το νυχτοκάματο του Στέλιου στις αρχές του 60. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής. Το 1959 η Μαντουβάλα σπάει τα ρεκόρ και σε δισκογραφία. Μαντουβάλα, αγάπη γλυκιά μου. Η Μαντουβάλα όμως γίνεται και η αφορμή για την πρώτη κόντρα του Καζατζίδη με την Κολούμπια. Από τον δίσκο η εταιρεία κερδίζει την εποχή εκείνη 3 εκατομμύρια. Ο τραγουδιστής μόλις 800 δραχμές. Ούτε δεκάρα ποσοστά. Ο Καζατζίδης θα φύγει από την Κολούμπια, ενώ το δικαστήριο θα τον δικαιώσει, χαρακτηρίζοντας τη σύμβαση ως Λεόντιο. Τελικά, οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι θα δεχθούν να του δώσουν ποσοστά. 4 δεκάρες ανά δίσκο. Και έτσι ο Καζατζίδης επιστρέφει στην Κολούμπια. Ανοίγει το δρόμο για τους τραγουδιστές, αλλά και μέτωπο με τους ισχυρούς των δισκογραφικών εταιριών. Προς τιμήν της, η κυρία Δούκησα Φωταρά, η Δούκησα, η τραγουδίστρια, πάρα πολλές φορές αναφέρεται σε αυτό και λέει ότι το πρώτο της ή το δεύτερο της τραγούδι που ήταν πίσω από ένα τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη σε πλάκα γραμμοφών 78 στροφών το 1956 έγινε μεγάλη επιτυχία και μετά ακολούθησε ο αγώνας και η προσπάθεια που έκανε ο Καζατζίδης για να πάρουν ποσοστά πρώτα αυτός και μετά οι συνάδελφοί του. Δεν έπαιρναν ποσοστά τότε οι ερμηνευτές. Βέβαια αυτό τον οδήγησε σε σύγκρουση με όλες τις εταιρείες. Του χρωστάει κάτι η Φάρα, να ανάβει κάθε πρωί μάλλον ένας άνθρωπος ένα κερί στον Καζατζίδη από τη Φάρα του. Γιατί όπως και ο Γκάλης, έχω πει για τον μπάσκετ, άλλαξε τη ζωή όλου του χώρου, των προπονητών, των παικτών, των ομάδων, έτσι ο Καζατζίδης άλλαξε τη ζωή όλης της Φάρας. Αυτός πήρε το μεροκάματο το πρώτο που μπόρεσε να είναι ανθρώπινο. Αυτός άλλαξε τις καταστάσεις, τα κέντρα να είναι πιο ευσεβείς και πιο ευλαδικές για τους τραγουδιστές. Ήταν απαιτητικός, ήταν διεκδικητικός, ήταν με τον τρόπο του ένας επαναστάτης. Με αιτία. Μάλιστα, στα μέσα της δεκαετίας του 60, επιχειρεί να φτιάξει δική του δισκογραφική εταιρεία με την επωνυμία Standard. Η προσπάθεια πεθαίνει σχεδόν εν τη γενέση της. Εγώ θα μείνω στην προσπάθεια της εταιρείας που προσπάθησε να στήσει τη Standard και να δημιουργήσει ένα πυρήνα καλλιτεχνών, ένα κλειό καλλιτεχνών εκεί γύρω, λίγο μετά τα μέσα του 60, που έκανε για κουράσεις νέων φωνών. Ήταν ο Πόλης ο Κερμανίδης, η Πίτσα Παπαδοπούλου, νομίζω ο Δημήτρης ο Μητροπάνος που να είχε περάσει από εκεί κτλ. Αυτή ήταν μια απόπειρα, είχε κάνει και εργοστάσιο, ήταν μια φιλόδοξη ιδέα, εργοστάσιο στο Κιάτο κτλ. Αυτό νομίζω ότι αυτό ήταν το όραμά του, να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη δουλειά του, ας πούμε. Κάτι που έκανε και άλλοι καλλιτέχνες, όπως και έκανε η Πόλη Πάνου με τη Βεντέτα, ο Πάνος ο Γαβαλάς με τη Σονάτα. Ήταν, οι καλλιτέχνες θέλανε πάντα να έχουν και εκείνοι τον έλεγχο στη δουλειά του και μεγαλύτερο μερίδιο, όπως είναι λογικό, στα κέρδη του, αφού αυτή είναι η πρώτη δύναμη, αν το θέλει. Που φέρνει χρήματα και πωλήσεις και τα λοιπά μέσα από το τραγούδι. Τι μία δουλειά πήγα να κάνω. Όμως, οι κύριοι ήμουνα τα ογκάθη, όπως ξέρετε, δεν μ' άφηναν να συστήσω αυτήν την βιομηχανία του δίσκου για να λυτρωθώ από τους κυρίους αυτούς όλους και τρεις φορές μου απέρριψαν την αίτηση που είχα κάνει στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Φαίνεται σιγά σιγά ότι ο Καζατζίδης δεν είναι απλά μια μεγάλη φωνή ανάμεσα στις άλλες που ανέδειξε αυτός ο τόπος. Αντίπαλο δέος δεν υπάρχει για να ανακόψει το φαινόμενο, άσχετα από το αν η εταιρεία το αναζητά σε άλλες παρόμοιες φωνές, όπως για παράδειγμα αυτή του Θεσσαλονικιού Σταύρου Καμπάνη. Ένα διάστημα δεν τραγουδάει ικανός είναι το τραγουδιού Στέλιος. Για κανένα χρόνο και πρέπει να τον πολεμήσουμε. Βρήκαμε εμένα εδώ, ξέρω εγώ, ο Άγκος Τσάνης. Πήγαμε στην Κολούμπια. Μου φορτώσαν τραγούδια πολύ και εμένα, είδα ότι ανεβαίνω εγώ και ξανά την έκανε γυριστή ο Στέλιος, λέει εντάξει θα πω τραγούδια δικά σου, αρχίζει να πάει σε Θεσσαλονίκη αυτός και όπως έγινε. Όταν κοιμάτω δυστυχείς, κανείς μη τον ξυπνήσει. Μπορεί να γίνει πολύ θρύλια, ένας αγκέντρος. Ήταν και ο πρώτος ο Στέλιος, εντάξει, τότε ήταν πάντα το πρώτο, ξέρεις, το πρώτο όσο κοιτάνε, τραβάει ένα. Η λαϊκή λατρεία φτάνει στο ζενίθ της όταν η φωνή του Στέλιου θα ζευγαρώσει με αυτή της Θεσσαλονικιάς Κυριακής Παπαδοπούλου, της Μαρινέλλας. Ο ίδιος την αποκαλεί χαϊδευτικά κίτσα. Έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει.
Από το 1957 έως το 1965 αχώρησε στο πάλκο και τη ζωή. Το δημοφιλέ ζευγάρι τραγουδά και συναρπάζει. Δίσκοι, κέντρα, θέατρα, συναυλίες. Περιοδίες στο εξωτερικό. Αμερική, Καναδάς, Γερμανία. Γερμανία, στο σταθμό του Μονάχου. Ένα είναι μέσα στο βαγόνι και σε έχουν αρπάξει από εκεί. Ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει γύρω από το τρένο, γύρω στις 5.000 νέες. Εργάτες, μετανάστες. Ναι. Σειραίουν οι ξενιτεμένοι Έλληνες για να τους ακούσουν. Πώς μπορείς να είσαι μίλια μακριά και να μην δακρύσεις αυτό το άκουσμα? Λούλα θα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Η μοίρα το γράφει, μονάχος να ζω. Κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το μίσος του κόσμου με παίρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το θέμα του ντουέτου την επταετία 1957-1965 έδωσε άλλη υπόσταση το θέμα της φωνητικής, έχοντας κοντά του βέβαια και την Μαρινέλα, της οποίας εμείσε όλα τα μυστικά του μικροφόνου και έκαναν ένα ντουέτο, μια τρομερή διφωνία που στηριζόταν τότε στο πρίμο, στο σεγόντο και το τέρτσο, όπως είναι η μουσική όρη αυτή. Ήταν η εποχή άλλωστε που τα ζευγάρια, τα φωνητικά, είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Ήταν ο Γαβαλάς Κυριακούρτη, η Λίντα με το Χιώτη, ο Περπινιάδης με τη Ρία Νόρμα, του Καζαντζίδη και του... Ο Γαβαλάς, τον είπα, τον Γαβαλά και τη Ριακούρτη, τους είπα. Ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλα ήταν βέβαια το σούπερ δίδυμο. Πες της αγάπης μας το τζάκι, σαν αθανά σου με φωτιά. Κάψουμε όλα τα παλιά. Πολύ κοντά προς τη γειτονιά μου ήταν οι Χορτατζίδες, εκεί που είναι τώρα το Καφτατζόγλιο στάδιο. Επίσης στην Ελβετία τα Αστέρια και το Λουξεμβούργο, που εμφανιζόταν εκεί την περίοδο της εκθέσεως. Και πηγαίναμε εμείς και τον ακούγαμε live ή σκαρφαλωμένος στους μαντρότυχους ή επάνω σε βάρκες ναυτοπροσκοπικές, και για να δούμε και να ακούσουμε το Σούλη Κατζίδη με τη Μαρινέλα πάντοτε. Μοιραία η Θεσσαλονίκη για το Στέλιο. Η θάλασσά της και οι γυναίκες της τον μάγευαν πάντα. Για ψάρεμα στο Θερμαϊκό με τη Μαρινέλα στα πρώτα τους ραντεβού. Θεσσαλονίκη. Την αγαπώ όσο αγαπά και τη θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη κρύβει πολλά πράγματα για μένα, πολλές αναμνήσεις παλιές. Έχει τελείως διαφορετικό κόσμο. Εκεί υπάρχει το στοιχείο μου, η ράτσα μου, ο εύξηνος πόντος. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχό μάμα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχό μάμα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Ήταν ίσως η πιο μεγάλη του αγάπη, να το πούμε έτσι. Εκεί γνωρίστηκε με τη Μαρινέλα, εκεί τραγούδησε, εκεί γνώρισε μεγάλη αποθέωση. Εκεί είχε πάντα πολλούς και ακρεφνείς φίλους. Εκεί πήγαινε πάρα πολύ συχνά,
του άρεσε ο κόσμος Θεσσαλονίκης, η προσφυγιά, η πόντη. Από τις μεγάλες στιγμές του Χρυσού Ζευγαριού, η συνεργασία με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μανώλη Χιώτη, τη Μέρη Λίντα και τον Πιθικότσι. Ο Μίκης κατάφερε να συναντηθούν οι δύο μεγάλες αρενοπές ελληνικές φωνές στην όμορφη πόλη του Μπόστ. Μοναδική ερμηνεία του Κυραντώνη του Μάνου Χατζηδάκη. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος κοιτούσε προς Ανατολάς και τραγουδούσε τη Μαντουμπάλα, τη Ζιγκουάλα, τη Χουσάρα, τη Φαράχ, τη Μανόλια. Εξωτικά γυναικεία ονόματα. Μεγάλες επιτυχίες, αλλά ο Καζαντζίδης είχε δεχτεί δρυμία κριτική για το ρεπερτόριό του. Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα. Είσαι ο ήλιος στο φεγγάρι και το φως μου. Το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου. Με λαχρινή ομορφιά μου, παντοτινή χαρά μου. Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα, Ζιγκουάλα. Υπάρχουν τραγούδια του, τα οποία υπογράφουν με το όνομά του, τα οποία είναι παρμένα από ινδικές ταινίες, όπως το νομίζω το «Αυτή η νυχταμένη», που είναι από κάποια ταινία, ξέρω εγώ, «Κλέφτες της Βομβάης», κάπως έτσι λεγόταν. Δεν πειράζει αυτό, γιατί αυτά τα τραγούδια, μπολιασμένα πια στον τόπο μας, λειτουργήσαν σαν ελληνικά. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά. Για τη Μαντουμπάλα, ας πούμε, που είναι ένα μεγάλο τραγούδι δικό σου και κάποια στιγμή τότε που πρώτα τραγουδήθηκε, πολλές αντιρρήσεις ακούστηκαν ότι είναι ανατολίτικο, ότι έχει επηρεασμούς. Πιστεύεις ότι και αυτό είναι ένα λαϊκό τραγούδι? Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αγαπήθηκε από το λαό και τραγουδήθηκε απλούστατα. Έτσι το βλέπεις. Ότι ό,τι αγαπιέται και τραγουδιέται το λαό και παραμένει είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Αυτό είναι. Οι επιλογές του Στέλιου Καζαντζίδη. Αυτό ήταν πάντα το μεγάλο θέμα. Ποια τραγούδια θα επέλεγε να ερμηνεύσει, σε ποια κέντα θα εργαστεί, ποια γυναίκα θα έχει στο πλάι του. Πληθωρισμό σε όλα. Πολλά τραγούδια, πολλά κέντρα, πολλές γυναίκες. Ήρθε κάποτε ο καιρός που θα αποφασίσει να κάνει περικοπές σε αυτόν τον πληθωρισμό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Αρχείο, ο Καζαντζίδης εισπράττει όλο ένα και περισσότερη δόξα. Πληρώνει όμως και το λογαριασμό της. Αντίο Πάλκο, αντίο Μαρινέλα. Κοινός αποχαιρετισμός σε δύο αγάπες που τον βοήθησαν να ανδρωθεί. Λένε ότι η σύντροφός του δεν άντεξε την ιδέα να εγκαταλείψει τη νύχτα και να αποσυρθεί στη φύση. Ακόμη κι αν είναι αυτή η αιτία, την αφορμή για την απόφαση δίνει ένα θλιβερό επεισόδιο. Μια μερακλωμένη πελάτησα εκτόξευσε ένα μπουκάλι κρασί που παραλίγο να βρει το στόχο της. Η ίδια πέτυχε, όπως και η νονή της νύχτας και οι μπράβοι που πουλούσαν προστασία. Αργότερα όμως θα τον πετύχουν τα εξοντωτικά συμβόλαια των δισκογραφικών εταιριών. Τώρα που σε έχω ανάγκη, σαν το παιδί τη μάνα, γιατί με καταλύπεις στον πόνο και στο κλάμα. Και αυτό ήταν η αφορμή, δεν ήταν η ουσία. Που δεν μπορούσα να την καταλάβει η Μαρινέλα ποτέ.
το σπασμένο πιάτο που πέρασε κοντά και τον τραυμάτισε ή θα τον τραυμάτιζε, δεν ξέρω, φτιάχνεται καμιά φορά ιστορία. Την έχω ακούσει να τη διηγείται ο Καζαντζίδης με δύο-τρεις διαφορετικές εκδοχές. Σημασία γιατί είχε πάρει την απόφαση να σταματήσει. Ήταν ορισμένες προσωπικές στιγμές που είχαν σχέση με την εγκατάλειψη από την πλευρά του Στέλιου Καζαντζίδη των νυχτερινών κέντρων και των δημοσίων εμφανίσεων. Δεν έφυγε τυχαία ο Καζαντζίδης, δεν φοβήθηκε κανέναν. Υπήρξαν όμως κάποιοι λόγοι που τον ανάγκασαν να μην ξαναβγεί όχι μόνο στα κέντρα, αλλά και σε δημόσια εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και από το άμεσο περιβάλλον που πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα δελεαστεί από κάποια γεγονότα και θα ξαναβγεί να τραγουδήσει, εγώ δεν το πίστεψα ποτέ, γιατί υπήρχαν κάποιοι ειδικοί λόγοι που μου τις είχε εξηγήσει ο Στέλιος. Είχε μια αγοροφοβία ο Καζαντζίδης, καλώς εννοούμενη. Δεν πέναγε ποτέ από την Ομόνια, δεν περνούσε από το κέντρο της πόλης. Δεν πήγαινε ποτέ παρά μόνον ο ίδιος με το αυτοκίνητό του στη Θεσσαλονίκη. Σταματούσε σε κάθε σημείο της Εθνικής Οδικής, οδηγεί το κάτι για το κάθε μέρος. Είχε ένα με τους ανθρώπους πολύ συγκεκριμένο στοιχείο. Δεν μπορούσε να τραγουδάει εκτεθειμένος κάθε βράδυ σε κέντρα. Γι' αυτό αρνήθηκε και αν θέλετε θησαυρούς που έπεσαν στα πόδια του. Μου είχε πει ότι δεν μπορούσε να αποφύγει τους μπράβους ούτε της νύχτας ούτε της μέρας, γιατί υπήρχαν πολλοί αυτόκλητοι άνθρωποι που πλησίαζαν τον Καζαντζίδη και δεν ξεκολούσαν από κοντά του και δεν μπορούσε να τους διώξει. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα που τον συνόδεψε από τη στιγμή που βγήκε από τις πρώτες λαϊκές ταβέρνες και τα πρώτα λαϊκά κέντρα της Ιωνίας, του Ηρακλείου κλπ. Μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Υπάρχει μαγνητοφωνημένο ντοκουμέντο που λέει «Θέλω να ξεφύγω». Αυτό λέει πολλά. Η δουλειά στον τόπο μας έχει γίνει. Δεν υπάρχουν πια λόγια να εκφραστώ. Είναι πολύ κακή. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος αυτός. Να τραγουδάει ο καλλιτέχνης και μπροστά του να χορεύουν 50 άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του χαβά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε μια γενικότερη θεώρηση όταν έμπαινε στο κέντρο και τον ενδιέφερε τι θα κάνει ο κόσμος που θα πάει για να τον ακούσει και αυτόν και τους συνεργάτες του και πώς θα περάσει καλύτερα. Όταν φτάνει ο Καζαντζίδης να κάνει έλεγχο στην κουζίνα κάθε βράδυ και να εξοργίζει και τον σεφ αλλά και τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι βεβαίως δυσαρεστούντο από αυτή τη στάση του Καζαντζίδη, ωστόσο όμως αυτός έβλεπε το λαϊκό τραγούδι σαν κοινωνικό λειτουργήμα και τα κέντρα διασκέδασης εκείνη την εποχή δεν τα ωρεοποιούμε, αλλά εκεί όπου τραγουδούσε ο Καζαντζίδης ακολουθούσαν αυτή την πορεία κάθε βράδυ και αυτή την τακτική. Λένε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Κανείς δεν ξέρει όμως αν με το διαζύγιο είχε σβήσει ο έρωτος του Στέλιου για τη Μαρινέλα. Το 1965 φτιάχνει ένα ψαροκάλυβο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκείνο θα γίνει το ερημητήριο και το καταφύγιό του. Βαρύς ο πόνος του χωρισμού για τον Καζαντζίδη. Τον πνίγει στο ψάρεμα αλλά και στη ρουλέτα. Ο κάθε άνθρωπος κάνει όνειρα για τη ζωή του. Έτσι κι εγώ κάποτε είχα σκεφτεί να κάνω μια οικογένεια. Και έφτασα κάποτε και στο γάμο. Αλλά ξέρεις κάτι, οι γυναίκες που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανήκουν στον κόσμο. Μου είχε πει ότι ήταν πάλι μεγάλη τραγουδίστρια. Μου είχε πει ότι ήταν μια καταπληκτική σχέση στο ξεκίνημά της και μου είχε μιλήσει για έναν βαθύτατο χωρισμό. Αυτός ο ερωτικός καημός που δεν γιατρεύεται ποτέ, ας το πούμε, που τον απέδιδε σαν ευθύνη στη μεριά της Μαρινέλλας. Πέρασαν πολλά χρόνια εγώ για να γιατρευτώ από αυτό και να καταλάβω ότι οι ευθύνες ήταν από κοινού. Το 68 ήταν νομίζω που είχε χωρίσει με τη Μαρινέλλα, όταν πήγα στη Θεία Αντιγεστημανή, λέω Θεία, είδε Θεία ένα παιδάκι εκεί πέρα 15 χρόνια, 16, μου λέει, Γιαβρού μου λέει, εσύ τι κάνεις εδώ. Ο πατέρας μου έμεινε κάτω, ντρεπόταν να ανέβει πάνω. Λέω Θεία, λέω να δω το Στέλιο λίγο. Όχι, Γιαβρού μου λέει, Στέλιο λέει τώρα, λέει γυρίζει, λέει χώρισε, λέει γυρίζει, λέει δεν έρχεται σπίτι. Νομίζω ότι αυτό ο γάμο ήταν ταιριαχτό και πρόδεψαν τα παιδιά. Καλά πήγαινε ένα λόγο τελευταία. Η μεγάλη καημή του Στέλιου από εκεί προέρχονται. Και από εκεί. Μάλιστα. Έτσι όπως τον είδαμε από κοντά και τον αγαπήσαμε πάρα πολύ τον Στέλιο, μας φάνηκε σαν ένας πολύ πικραμένος άνθρωπος. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Το πιστεύω. Δεν έχει χαρές μέσα του μεγάλες? Όχι.
Οι εποχές αλλάζουν και το βαρύ λαϊκό τραγούδι έχει αρχίσει να θεωρείται ντεμοντέ. Έρχεται και η Χούντα και ένα ραβασάκι από την εφορία που λέει ότι ο Καζατζίδης χρωστά 8 εκατομμύρια σε φόρους. Στο μεταξύ, νέα πρόσωπα βγαίνουν στο προσκήνιο. Επενδύει σε αυτά η δισκογραφική εταιρεία Μάτσα, με την οποία όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά για το Στέλιο. Αν και έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο το 1967, τον έχει κόψει από το ραδιόφωνο και τις διαφημίσεις, οι οποίες πάνε στις καινούριες φωνές. Το 1971 σταματά τις ηχογραφήσεις, θεωρώντας εξοντωτικούς τους όρους του συμβολέου να τραγουδήσει 108 τραγούδια σε 3 χρόνια. Από την άλλη, είναι ψίχουλα τα ποσοστά των 6 δραχμών ανά δίσκο. Τραγουδά μόνο 76 κομμάτια. Η εταιρεία δεν χαρίζει τα υπόλοιπα. Προσημειώνει το σπίτι του και το ψαροκάλυβο στον Άγιο Κωνσταντίνο, ζητώντας αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δραχμών για διαφυγόντα κέρδη. Τελικά, οι καταστάσεις αναγκάζουν τον Καζατζίδη να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την εταιρεία Μάτσα το 1972, το οποίο, όπως λέει, θα τον δέσει πια χειροπόδαρα. Το ξέρει, γι' αυτό και δεν μπαίνει καν στον κόπο να διαβάσει τους όρους του. Υπάρχουν. 1975. Στίχη Πυθαγόρα, μουσική Νικολόπουλου. Ένας δίσκος ύμνος στον έρωτα. Και μετά σιωπή, για 12 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Δεν ήθελε να τα πει αυτά τα τραγούδια, τα θεωρούσε πάρα πολύ μοντέρνα για εκείνον. Έκλαιγα τρεις μέρες να βγει στην τηλεόραση με τον Ηλία το Μεστανέο του Συγχωρεμένου, που είχε νεκρώσει όλη η Ελλάδα τότε, για να δούνε το Στέλιο Καζατζίδη στη τηλεόραση. Δεν έβγαινε με τίποτα. Τελικά πίστηκε. Τα τραγούδια με δυσκολία βγήκε και τα είπε τελικά. Δηλαδή, όχι πως δεν ήταν ωραία, όχι πως δεν τα σεβότανε. Καταρχήν ο Στέλιος ήταν τόσο ταπεινός, του έδειχνε ο παραμικρότερος συνθέτης κάτι και τον κοίταζε μέσα στα μάτια. Στα μάτια κοιτά και τον Χρήστο Νικολόπουλο που τον συνοδεύει στον Μπουζούκι. Καμαρώνει για το πνευματικό του παιδί, τον Τάτη, όπως χαϊδευτικά τον αποκαλεί. Η μουσική του μικρού έχει γίνει ένα μοναδικό κράμα με τους στίχους του Πυθαγόρα. Και ο Στέλιος τον σμιλεύει ονειρεμένα με τη φωνή του. Τότε το τραγούδι ήταν μήτρα που γέννησε και πατέρα και γιο. Αργότερα θα γίνει μήλον της Έλληνας. Δυο γέροντι απ' τον Πόντο, μια γριούλα απ' τα Ιβάλη. Ωραίο είναι. Ξέρω, δεν σ' αρέσει. Ξέρω. Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο αβέβαιος είναι ο Στέλιος. Ναι. Είσαι λίγο αβέβαιος. Ναι, είναι. Δεν μπορούμε να το πάμε από την αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραία μελωδία. Πάμε, πάμε στη στιγμή. Θα τραγουδήσω εγώ στο ρεφρέν. Θα ρεφρέν το πω εγώ μέσα. Λέγε. Γούρι, έσπασε χορδί. Προχωράμε, έτσι. Φτώχεια μου νέα, Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως, στους δρόμους και
αδελφών. Πάμε, όχι, Βασίλη. Και μου κάνανε σε κόντο στη φτώχη μου την αυλή. Δυο γεράντι απ' το βόδο, μια γριούλα απ' τα υπάλλη. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Νικολόπουλος τι λέει. Αρέσει. Προπάντων το ρεφέρ. Ο Καζατζίδης τι λέει. Όταν τον συνάντησα με τον Πυθαγόρα που θα οργάνωνε τη συνέντευξη και γενικά το... ήταν ο επικεφαλής της εκπομπής μαζί με τον σκηνοθέτη τον Ηλία Μασούρα, συνάντησε ένα σχεδόν φοβισμένο άνθρωπο, γεμάτο ανασφάλειες, πολύ σεμνό, πολύ μαζεμένο. Όταν έγινε όταν γίνανε τα γυρίσματα και έγινε βέβαια ολόκληρη διαδήλωση μέσα στην ΕΡΤ, τρέχαν όλοι οι υπάλληλοι από τα γραφεία τους για να δουν τον μύθο, ο Καζατζίδης αντιμετώπιζε με φοβερή σεμνότητα, σχεδόν με συστολή. Και βέβαια τότε μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο αβίαστα έβγαινε η φωνή του. Από τον Καζατζίδη θα μου μείνει αυτό το «Α». Στο υπάρχω που έχει ερωτικότατα τραγούδια, αλλά με την ορθόδοξη έννοια του όρου, σε στίχους του μοναδικού Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν ένας ερωτικός ποιητής, σπουδαίος, πηγαίος, και αυτόν δεν τον αναφέρουν συχνά τον Πυθαγόρα, όπως δεν αναφέρουν τον Χρήστο τον Κολοκοτρώνη που έχει γράψει μεγάλα τραγούδια για τον Καζατζίδη. Ήταν λοιπόν ένας τέτοιος πηγαίος βάρδος ο Καζατζίδης που είπε όλων των ειδών, το ρεπορτόριό του έχει κοινωνικά, πολιτικά, ερωτικά. Πολλά ερωτικά, επαναλαμβάνω. Ζούσε και πάλι τον έρωτα ο Στέλιος, αυτή τη φορά με την κατά πολύ μικρότερη του Κορίνα Βασιλιάδου. Εκείνη ήταν μόλις 18 χρονών, ο Καζατζίδης 44. Η μοιραία συνάντηση έγινε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε να βρεθούμε το βράδυ για να μου δείξει την πόλη. Καταλαβαίνεις τη χαρά μου από το μεσημέρι, άρχισα να ετοιμάζομαι. Λοιπόν, γύρισα το σακουβαγιάζ μου από την ανάποδη και είχα σατέν, παντελόνι, βελούδο, σακάκι. Λέω, Καζατζίδης είναι τώρα αυτός, θα ντυθούμε τώρα special. Και ξαφνικά μου σκάει με κάτι μπότες και ένα καρό που κάμισο και τη Mercedes του βέβαια, εκείνη την μπλε την ιστορική. Και πήγαμε σε ένα κουτουκάκι και φάγαμε εκπληκτικά ψάρια και κρασάκι, ψάρια που ήξερε όσο κανένας άλλος. Ήξερε πολλά πράγματα για τη γη, για το χώμα, για τις καλλιεργίες, για τα βαμβάκια, για τα καπνά. Δηλαδή, σαν αγρότης. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και κάποια στιγμή φύγαμε από εκεί, γιατί τον είδα ότι τον κούραζε ο κόσμος. Ξέρεις, όλοι θέλανε να πιάσουν, να τον πιάσουν, να του μιλήσουν. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Και όταν μου είπε να φύγουμε, λέω, εντάξει, πάμε να φύγουμε. Πες πως μ' είδες εχθές το όνειρό σου, όνειρο μέσα στα πολλά. Πες πως ήμουνα ένας γνωστός σου μες στο πλήθος που κυλά. Ο παλιός, ο καλός άνθρωπος σου τώρα δεν υπάρχει πια. Και μόνο ότι έχω ζήσει και τον έχω ακούσει live, δηλαδή, τον έχω ακούσει ζωντανά να μου τραγουδάει, δεν μπορεί να έχει αυτή τη χάρη οποιοδήποτε. Χώρια τα άλλα. Τον μέσα στην πιο ωραία του εποχή.
ήταν, εκείνη, η ηλικία του ήταν πιο όμορφος παρά ποτέ τότε. Γιατί και μικρός ήταν άλλες οι εποχές και φαίνονταν πολύ μεγαλύτεροι τότε οι άνθρωποι. Σε εκείνη την ηλικία δώρα ήταν πολύ αντρουά. Του έλεγα του Γαζαντζίδη κάποτε για την έννοια του άντρα, γιατί την πίστευε αυτός πολύ, έλεγε αυτός είναι άντρας. Μα του λέω τι είναι αυτό ότι είναι άντρας αυτός, δεν σημαίνει και τίποτα, του λέω. Και γυρίζει και μου λέει μια μέρα, ξέρεις ποιος είναι ο πιο άντρας από όλους στην Ελλάδα? Του λέω ποιος? Ο Μάνος Χατζηδάκης, μου λέει. Του λέω γιατί είναι ο Μάνος Χατζηδάκης? Από όλη μου τη φάρα, μου λέει, μια φορά χρειάστηκα να έρθει στο δικαστήριο μάρτυρας και ήρθε αυτός που ήταν στην ίδια εταιρεία με αυτόν τον οποίο είχα πάει στο δικαστήριο. Αυτός είναι ένας αληθινός άντρας. Ένας αληθινός άντρας δεν στριμώχνεται εύκολα. Θηρίος στο κλουβί ο Στέλιος, ο Στελάρας. Τα βάζει με όλους και με όλα. Οι συνάδελφοί του, το περιβάλλον του, οι δισκογραφικές εταιρείες μοιάζουν με κάγκελα ζωής. Τα διαλύει όμως όλα και τρέχει να ξεφύγει. Αυτός που τραγούδησε για το πικρό ψωμί της ξενιτιάς, θέλησε να το δοκιμάσει. Ήθελε να φύγει. Δεν του κράταγε τίποτα στην Ελλάδα. Ήταν και ένας λόγος που ακόμα ήθελε να φύγει, ήταν που θέλει να κάνουμε πολιτικό γάμο. Γιατί δεν έβρισκε σύμφωνη τη Χατζήδη με το ότι ήμασταν μαζί. Λόγω ηλικίας, έτσι. Συλλογικό ήταν. Ήταν χιονοστιβάδα επάνω του. Δεν είχε κι άλλον άνθρωπο που να τον υπερασπίζεται, να είναι κοντά του έτσι. Μόνο μια μάνα είχε. Είχε ένα μπλε Mercedes με λευκό ουρανό. Και μπαίνω μέσα και ήταν με τον Πυθαγόρα. Στου Μαλάμου, το ζαχαροπλαστείο, θεωρείται από τα ίν ξενυχτάδικα της εποχής τότε. Ήταν στην οδό Κοδρικτόνος και Αχαρνών. Έκατσα εκεί, πιάμε καφεδάκι, πρωί σας λέω, ήταν ξημερώματα και μου είπε, το φίλο σου τον χάνεις, θα φύγω για έξω. Μα γιατί γι' αυτό? Και μου είπε αυτό ακριβώς που με ρωτήσατε. Θα νιώσω κι εγώ τα τραγούδια μου της ξενιτιάς εκεί που θα πάω, δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω, Παναγιώτη, μου είπε και αυτά. Ζητούσαν τον χαμένο παράδεισο και πίστεψαν κάποια στιγμή ότι ο νέος κόσμος είναι ο απολεστής παράδεισος. Αλλά φεύ δεν ήτανε. Ο Καζαντζίδης έκανε την... είχε το φιλότιμο να μπει στο αεροπλάνο, παρόλο που φοβόταν φοβερά, για να πάει σε μια Νέα Υόρκη που του έριχνε, όπως σας είπα, θησαυρού στα πόδια. Του έταζε τα πάντα για να τραγουδήσει μια βραδιά. Και δεν πήγε για να τραγουδήσει ουσιαστικά. Πήγε για να γνωρίσει την πιθανότητα να πάει σε ένα μέρος που να είναι διαφορετική η ζωή. Είχε αρχίσει να πληγώνεται ήδη στη χώρα. Βασικά πάω να ξεχάσω. Να ξαναμπρώ το χαμένο με αυτό. Και μετά θα είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω πιο σοβαρά το θέμα της δουλειάς μου. Είναι πάρα πολύ παράξενο να πούμε σήμερα ότι ένας σημαντικός Έλληνας τραγουδιστής και σημαντικός άνθρωπος παίρνει μια τέτοια απόφαση στα 44 χρόνια της ζωής σου, αν δεν κάνω λάθος. 45. Και με τέτοιες εμπειρίες τρομακτικές από τη ζωή. Είναι σαν να ξαναρχίζεις από το μηδέν. Γιατί όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχει ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής που λέει ότι έτσι που τη ζωή σου ρίμαξες εδώ και δεν εννοώ ότι η δική σου ζωή είναι ρημαμένη, τη χάλασε σε όλη τη γη. Καλά σου λέει αυτό. Ναι, τη ζωή τη δική μου δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν άλλοι. Πιστεύεις λοιπόν στην Αμερική θα τα καταφέρεις? Πιστεύω. Ποτέ το παιδί σου δεν είπε χαρά και φεύγει.
φεύγει για πάντα στα ξένα. Μικρές αναμνήσεις μαζί μου θα πάρω ξένα που θα με ρημάδι θα ζω. Παιδί πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκιά, εκεί θα πεθάνω στα ξένα. Παιδί πια δεν θα έχεις μανούλα γλυκιά. Χωρίζουμε και εμείς από τον Στέλιο Καζατζίδη, αλλά για δύο εβδομάδες. Θα επανέλθουμε όπως επανήλθε και αυτό στην πατρίδα του. Φαίνεται δεν βρήκε την ελευθερία που έψαχνε. Δεν σταμάτησε να φωνάζει ότι ήταν δεμένος χειροπόδαρα. Ένα συμβόλαιο του 1972 τον δέσμευε σε υποχρεώσεις που θα ήταν αδύνατο να τις εκπληρώσει. Φιλιά η ιστορία αυτή στο λαιμό του Καζατζίδη, που χρειάστηκαν 13 χρόνια και ένας νόμος για να λυθεί. Και εκείνη η θεϊκή φωνή να ξανακουστεί. Στην κορυφή της δόξας του πλέον ο Στέλιος Καζατζίδης βλέπει προς γκρεμό και πίσω ρέμα, όπως έλεγε και το λαϊκό τραγούδι της εποχής του. Μπροστά του η ξενιτιά, φυγή από την πραγματικότητα, το όνειρο του χαμένου παραδείσου η Αμερική. Δελεαστικές προτάσεις εκεί, δολάρια στα πόδια του για μια του εμφάνιση. Τα αρνήθηκε κι αυτά. Ήξερε καλύτερα από τον καθένα ότι το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Πίσω του η πατρίδα, η μάνα του κυρία Γεστημανή, αλλά και η χειροπέδηση του συμβολέου του με τη δισκογραφική εταιρεία Μάτσα. Εν γνώση του όμως είχε υπογράψει το 1972. Θα προτιμήσει ωστόσο να επιστρέψει σε αυτή την Ελλάδα. Με τη φωνή του στο ψυγείο και την ψυχή του παγωμένη, ο Στέλιος Καζατζίδης θα ξεκινήσει έναν Γολγοθά. Είναι ένας Έλληνας θεός στη συνείδηση του κόσμου. Στο New Jersey φιλοξενηθήκαμε. Φύγαμε από το New Jersey, πήγαμε στη Φλόριδα, φιλοξενηθήκαμε. Φύγαμε από το σπίτι που φιλοξενηθήκαμε στη Φλόριδα, πήγαμε σε ένα άλλο σπίτι που μας δώσαν να φιλοξενηθούμε. Κάπου τα, δηλαδή είχα τρελαθεί, καταλαβαίνεις. Είχα σταματήσει και τη δουλειά μου, δεν είχα λεφτά. Ένιωθα περίεργα, είχα ασφάλεια φοβερή. Και πήρα δύο βαλίτσες, πήρα στο Σικάγο και τραγούδησα. Τον πήρα τηλέφωνο και του έθελα να χωρίσουμε. Επιστροφή. Καινούριο ξεκίνημα, αλλά και καινούρια σχέση για τον Στέλιο Καζατζίδη. Μπροστά του, το άγνωστο. Επιστρέφοντας από την Αμερική, δεν ήρθε μόνος του κατά πρώτον. Ήρθε με την Τόνια, την κυρία του, μια πολύ καλή κοπέλα, η οποία μάλιστα έμεινε και καμιά εβδομάδα στο σπίτι μας. Γράφτηκαν κάποια πράγματα για κάποιον δήθεν μυστικό γάμο, δεν ήταν μυστικός. Ο πολιτικός γάμος που έκανε στην Αμερική, στη Φλόριδα, με την Αντωνία Κωνσταντουλάκη Καζατζίδου. Πάλι όνειρα, πάλι καινούργιες ιδέες, πάλι καινούργια πράγματα. Ποτέ δεν έλεγε όμως ότι θα γυρίσει να τραγουδήσει. Τον σταυρώναμε, τον παρακαλούσαμε, τον νικετεύαμε, οι πάντες, πολύ πιο κοντινοί του φίλοι από μένα, πολύ πιο σημαντικά πρόσωπα. Δεν ήθελε να ξανατραγουδήσει. Θα τολμήσω να πω ότι κατά έναν κάποιο τρόπο αυτή τη μορφή του τραγουδιού την είχε μισήσει ο Καζατζίδης. Δεν ήταν τυχαίο. Μισούσε το τραγούδι όπως ήταν στην Ελλάδα. Ο γάμος αστραπή με την Αντωνία θα είναι και αυτός βραχύβιος. Ο Στέλιος επιστρέφει οριστικά στην Ελλάδα, αλλά όχι στη δισκογραφία. Εξακολουθεί να είναι δεμένος χειροπόδαρα με το συμβόλαιο που είχε υπογράψει το 1972. Δυσβάσταχτος όρος του, αλλά ξεκάθαρος. Δεν μπορεί να κάνει βήμα
αν δεν ξοφλήσει και τα 108 τραγούδια που χρωστά στην εταιρεία Μάτσα. Ο Στέλιος αρνείται να επιστρέψει στην ενεργό δράση με αυτούς τους όρους. Αποστρέφεται το σύστημα και εκείνους που θεωρεί ότι το υπηρετούν. Καταφυγή του η φύση και οι απλοί άνθρωποι. Άγιος Κωνσταντίνος, Χαλάστρα, Επανομή. Αρκείται στα λίγα. Ευχαρίστηση, ένα τσιγάρο με έναν άνθρωπο του Μόχθου. Για πάρε και ένα τσιγάρο έτσι να δούμε. Έτσι. Μερσή. Αγαπώ όλους τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο αγαπώ τους ανθρώπους των επαρχιών. Νομίζω πως είναι πιο ειλικρινής από τους ανθρώπους των πόλεων. Δεν τους ανάγκασε ακόμα η ζωή ίσως να κάνουν πολλούς συμβιβασμούς για να μπορέσουν να ζήσουν. Ζουν απλά, φτωχικά και τίμια. Ήθελε, ας πούμε, η σχέση του να ήταν με απλό κόσμο. Επειδή είχε βαρεθεί τα κυκλώματα αυτά που αναφέρει συνέχεια, ας πούμε, ο Στέλιος, και βρήκε κόσμο που τον λάτρεψε, τον αγάπησε και γι' αυτό έρχονταν εδώ. Ήθελε να κάνει με απλούς ανθρώπους παρέα. Εγώ ήμουν ένα μαραγκουδάκι, δεν ήμουν τίποτα άλλο. Αλλά τον άρεσε, μου λέει, μ' αρέσει που μυρίζω πεύκο. Έρχομαι, λέει, εδώ, γιατί εκτός αυτού έχεις αρρώσια με τη θάλασσα. Πηγαίνοντας το ψάρμα, γυρίζοντας, μου έλεγε πότε θα ξαναπάμε. Ατέλειωτες ώρες στη θάλασσα και το ψάρεμα με τους απλούς φίλους. Το τραγούδι σε δεύτερο πλάνο. Στις παρέες όμως, τα βράδια, βγάζει τα σώψυχά του, τραγουδώντας με την κιθάρα. Κάναμε γλεντάκια κάθε μέρα. Δεν είχαμε μέρα που να μην έχουμε τις κιθάρες, τις είχαμε για να... Πήγαινε, έπαιρνε τη μία κιθάρα, άρχιζε να παίζει μόνος του. Τον αφήναμε. Γιατί τότε είχαν ετοίμαζε, τότε κάτι τραγούδια μας είχε φέρει το Άνω Τούμπα, κάτι Αντίκριστα Μακρόνισσα, Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, κάτι τραγούδια. Και τα έφτιαχνα μέσα στο σπίτι μου. Και τα τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Και λέει, αυτό θα το κάνω όταν θα... Και κάποτε, όταν βγήκε, ήδη τα τραγούδια είχαν δοθεί. Πασκάλι, Τερζή, Κλωναρίδη, την Αλεξίου. Απ' την Άνω Τούμπα, ως την Κάτω Τούμπα, είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας. Άμα κουραστείς, η αναπνοής μας, απάνω μου ακούμπα, ως την Άνω Τούμπα, ως το τέρμα της ζωής. Ο Καζαντίδης έμεινε έξω από τη δισκογραφία, έξω από το τραγούδι, ενώ άλλοι λαϊκοί τραγουδιστές, όλοι σχεδόν, απολάμβαναν τέλος πάντων και τα ποσοστά τους και τη διαφήμισή τους και γενικά την προβολή τους, είτε από την κρατική τηλεόραση τότε, είτε από το ραδιόφωνο, είτε και από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και όλα τα μέσα ενημερώσεως εκείνη τη στιγμή. Ο Στέλιος κάνει επαγγελματικά σχέδια, κρατώντας έξω από αυτά το τραγούδι. Θέλει να το αφήσει πίσω μια για πάντα. Καταγίνεται με διάφορες επιχειρήσεις. Μέχρι και ούζο βγάζει με το όνομα «Υπάρχω», θύμησες του τελευταίου του δίσκου. Αλλά και αυτή η προσπάθεια δεν θα κρατήσει για πολύ. Στο χρόνο επάνω η επιχείρηση θα κλείσει. Εκείνη όμως την περίοδο είναι που μπαίνει στη ζωή του η Βάσο. Το 78 γνωριστήκαμε, το 79 ξεκίνησε και το ούζο. Και πάντα έλεγε ότι θα κάνω μια δουλειά για να μείνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω ρίξει δύο άγκυρες τώρα και μία μπροστά στη βάρκα μου και μία πίσω και δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Δεν προχώρησε, βρεθήκανε πολλά μπερδέματα στη μέση. Κατά πρώτον είχε σταματήσει από το ενόπνευμα. Εκεί στο ενόπνευμα είχε σταματήσει η δουλειά.
αν και τα ούζα ήταν πολύ καλά. Κάπου δεν υπήρχε περίσσεμα γι' αυτόν. Θα ήταν ο λόγος για να το σταματήσουν. Έτσι το βλέπα εγώ και έτσι γινόταν η συζήτηση. Κοιτάξτε, όταν δεν το ξέρεις αυτό το είδος, δυστυχώς δεν μπορεί να έχεις κάποια επιτυχία. Παρόλο που ήταν πολύ καλό το προϊόν και είχε και αγοραστική κίνηση πολύ, αλλά έπρεπε να την ξέρεις τη δουλειά αυτή. Ο Στέλιος ενθουσιαζόταν στην αρχή με πολλά πράγματα και μετά του ερχόταν οι πίκρες μαζεμένες. Δεν έκανε άλλες δουλειές. Απλούστατα ονειρευόταν να κάνει. Μέχρι φορτηγατζής ήθελε να γίνει, να φεύγω λέει. Δεν μπορώ να κάθομαι. Θέλω να φεύγω. Ήθελε να παίρνει το αμάξι και να εξαφανίζεται. Όλα αυτά απλά για να ξεχαστεί. Η φωνή του παραμένει στον πάγο. Άσχετα από το αν η εταιρεία Μάτσα συνεχίζει να την εκμεταλλεύεται βγάζοντας δίσκους με παλιές ηχογραφήσεις. Ο Καζατζίδης θέλει να ξανατραγουδήσει, όχι όμως με τους όρους του Μάτσα. Στη μεταβατική περίοδο των αρχών του 80 όλα τριγύρω αλλάζουν. Η πολιτική κατάσταση, τα κοινωνικά ήθη, η ανθρώπινη επικοινωνία. Στη δίνη αυτού του κυκλώνα, ο Στέλιος Καζατζίδης από φωνή πρέπει να γίνει εικόνα. Κάποιοι σπέβδουν να την αξιοποιήσουν, κάποιοι άλλοι στέκονται κακοί σύμβουλοι του τραγουδιστή. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα κολακευτικά για τον Καζατζίδη, που έτρεξε να προλάβει το τρένο των αλλαγών 50 πλέον. Δεν έμεινε από φωνή. Τον άφησε δίχως καύσιμα το σύστημα των μάνατζερ και του μάρκετινγκ. Ήταν ο καιρός που τους τελευταίους μάγκες τους πάταγε το τρένο. 1981. Ο Στέλιος επιστρέφει. Όχι στο στούντιο κάποιας δισκογραφικής εταιρείας, αλλά της κρατικής τηλεόρασης. Τραγουδά για το λαό του. Μια μικρή, αλλά γεμάτη γουλιά από Στέλιο Καζατζή. Νύχτα που βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Ήταν μια περίεργη εκπομπή. Ο Βασίλης Βασιλικός, αναπληρωτής τότε διευθυντής της ΕΡΤ, ήταν εκείνος ο οποίος τον είχε καταφέρει σχεδόν, με εισαγωγικά λέω τη λέξη, να πάρει μέρος σε αυτή την εκπομπή. Όταν μου τηλεφώνησε ο Βασιλικός ένα Σάββατο πρωί για να μου αναγγείλει το γεγονός, μου είπε αν ήταν δυνατόν η εκπομπή να βγει κιόλας το ίδιο βράδυ στον αέρα. Αυτό δεν γινόταν γιατί ο Καζαντζίδης θα έλεγε τραγούδια ηχογραφημένα ειδικά για την εκπομπή. Τα τραγούδια τα είχε διαλέξει ο Χάρι Κλίν και προσπαθούσαν να δώσουν, έξι συνολικά ήταν, ένα κοινωνικοπολιτικό ερωτικό προφίλ του τραγουδιστή από εξουσίες άπονες, ας πούμε, έως δεν θα ξαναγαπήσω. Μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, για τ' είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω. Μία από τις πιο σοβαρές, πιο σεμνές και πιο υπεύθυνες εκπομπές που είχε κάνει ο Παπαστεφάνου. Στο γυρίζω από τη νύχτα. Εκείνη τη μέρα
με είχε φωνάξει, ενώ το κρατούσαν μυστικό αρκετό καιρό, με φώναξε και μου έδωσε μία συνέντευξη και μπήκε δύο σελίδες στο Έθνος με τίτλο «Ξανατραγουδώ για την αλλαγή». Απόψε θα βγω στην τηλεόραση και θα πω τραγούδια που μου είχαν στερήσει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ήταν από τις ωραιότερες εκπομπές της τηλεοπτικής. Γυρίζω απ' τη νύχτα, έρχομαι απόψε απ' του καημού τη φυλακή. Η άφωνια του κόσμου και η αγάπη σου με στείλανε εκεί. Εκεί που όποιος πάει τα βάσανα ξεχνάει. Όταν τον πήρα τηλέφωνο για να οργανώσουμε την ημέρα της εγγραφής κλπ, να οργανώσουμε την εγγραφή, βρήκα ένα Στέλιο πάλι πάρα πολύ φοβισμένο και αναποφάσιστο. Δεν ήξερε αν πρέπει να κάνει αυτό το βήμα. Φαίνεται πως με τα πολλά πίστηκε και ήρθε στο στούντιο εγγραφής, όπου σας λέω εκεί πραγματικά παρακολούθησα μπροστά στο μικρόφωνο πώς έβγαινε αυτή η φωνή. Έτσι άνοιγε το στόμα και έβγαινε αυτός ο όγκος, έκλεινε τα μάτια και έβγαινε αυτή η εκφραστικότητα. Μια καινούρια κοινωνία ας μπορούσε για να γίνει, για να λείψει η αδικία και να βρω δικαιοσύνη. Βέβαια, από την ατμόσφαιρα στο στούντιο έχω να θυμάμαι και κάτι δυσάρεστο. Αυτό το κύκλο που περιέβαλε τον Καζαντζίδη. Και πάλι είχε γίνει μια μικρή διαδήλωση, είχαν έρθει και άνθρωποι που τον κολακεύανε απίστευτα. Του λέγανε «Είσαι ο Θεός, είσαι ο μεγάλος τραγουδιστής, είσαι η μεγάλη φωνή της Ελλάδας, είσαι η εθνική φωνή της Ελλάδας». Απορώ πως δεν τον τρελάναν τον άνθρωπο με αυτά που του λέγανε. Αυτό το κρατάω έτσι σαν μια μίζερη ατμόσφαιρα της εγγραφής. Πάρε τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα, αγάπη μου. Με την ψυχή του τραγούδησε ο Στέλιος σε εκείνη την αλυσμόνητη εκπομπή του 1981, αλλά και στο γλέντι του γάμου του με τη Βάσο τον Απρίλιο του 1982. Παντρεύεται για τρίτη και τελευταία φορά. Δεν μπορώ να πω ότι τον αγάπησα και τον είδα τον Καζαντζίδη και έπεσα ξερή κάτω. Όχι. Ήμουν μια θαυμάστριά του. Δεν πήγαινε το μυαλό μου ποτέ ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε και ζευγάρι. Όμως, στην πορεία, γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του, ήταν πολύ υπότης στις γυναίκες και ας μην του φαινότανε, άρχισα να τον συμπαθώ. Και δεν άρχισε να έρθει και η αγάπη. Αντιλαλούν οι ρε μάτιες όταν συμμεριζόμουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν εκτός δισκογραφίας, την αγωνία του. Καταλάβαινα πόσο ήθελε να ξαναβρεθεί πάλι σε αυτόν τον χώρο, γιατί όταν βρισκόταν μέσα εκεί στο στούντιο, ο Στέλιος γινόταν ένα μικρό παιδί. Άλλαζε η ζωή του, το πρόσωπό του, ο τρόπος της συμπεριφοράς του. Ήταν ο χώρος που είχε μάθει τόσα χρόνια να κινείται εκεί. Σαν παιδί έκανε ο Στέλιος όταν ξαναμπήκε σε στούντιο για να ηχογραφήσει το 1983. Τηλεοπτική και αυτή η εμφάνιση. Αυτή τη φορά στην εκπομπή Reporters. Ο Στέλιος είναι 52 χρονών.
Η φωνή του όμως θα ρίσει καλύτερη από ποτέ. Το πληγωμένο Ειδονάκη ζητά την ελευθερία του. Πληγωμένο Ειδονάκη που του πήραν τη φωνή. Πληγωμένο Ειδονάκη τη φωνή. Ήταν ένας ρομαντισμός στην ουσία δικός μου, του Κώστα και του Γιάννη, των παιδιών που κάναμε μαζί τους ρεπόρτερ, ότι είχαμε την ψευδέστηση ότι εμείς θα ήμασταν οι που θα ξαναγυρίσει ο μύθος του τραγουδιού στο τραγούδι. Τι μεγάλο γεγονός όταν πετύχει έναν ρεπόρτερ. Δεν το πετύχαμε ούτε εμείς. Παρά τον βάλαμε κάποια στιγμή σε ένα στούντιο και ξανατραγούδησε και όταν άνοιξε το λούκι, όπως μας έλεγε τη φωνή του μετά από 5 ώρες που έκανε πρόβα, είπε απίστευτα πράγματα. Κι όταν βλέπετε να πίνω της ταβέρνας τη γωνιά, θέλω λίγο να ζεστάνω της καρδιάς την παγωνιά. Να ζεστάνω της καρδιάς την παγωνιά. Οι ρεπόρτερ εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα της εποχής. Έλειπε ο Κατζαντζίδης πάρα πολύ. Είχαμε και φίλο τον Βασίλη Βασιλικό που εγώ τον είχα φέρει και στα νέα να αρθρογραφήσει, μεγάλη τιμή για την εφημερίδα και για μας. Και ο Βασιλικός είπε τη φράση εκείνη την περίφημη, το καρυδωμένο λαρίγγι. Εγώ έγραψα τη φράση κρατικοποιήστε τη φωνή μου. Και το πράγμα ξέφυγε λιγάκι. Από το 65, αν θέλετε, εγώ έπαψα να ζω. Μου στερήσανε ό,τι καλύτερο είχα. Μου κόψαν τη φωνή. Δεν είναι λίγο. Τι άλλο να πω. Κατάστρο του καμισό μου, η καρδιά μου σβήνει. Σπάσαμε τα ρεκόρ τηλεθέασης και ακροματικότητας. Έγινε κάτι το απίστευτο. Χτυπήσαμε τον άγνωστο πόλεμο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών μέχρι τότε. Είχε σταματήσει η κυκλοφορία. Ήταν οι ρεπόρτερ σε μια πάντοτε υψηλή, θα έλεγα, ας πούμε. Είχαν δείκτες υψηλούς, αλλά αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Σταμάτησε η κυκλοφορία στην Αθήνα. Τι θέλησα, τα νιάτα μου. Κραμένα, δεν ξέρεις τι θα πει καημός. Τι θέλεις από μένα, δεν ξέρεις τι θα πει καημός. Τι θέλεις από μένα, εγώ περπάτησα γυμνός, εγώ βαδίζω μόνος, μου γίνε ρούχο ως παραγμός. Σπίτι μου ο πόνος, μου γίνε ρούχος παραγμός. Και σπίτι μου ο πόνος. Και βέβαια κόπηκε η τρίτη εκπομπή γιατί ο Καζαντζίδης μέσα στην φοβερή του ειλικρίνια που μιλούσε πάντα έτσι. Να φανταστείτε, εμένα δεν με έλεγε ούτε Γιώργο Τελιάνη, με έλεγε Γιώργο Λιάνη, σαν να ήταν το όνομά μου ένα και ενιαίο. Τους άλλους δεν τους έλεγε καθόλου με το όνομά τους. Είχε κάποια χούγια. Τον κύριο Μάτσα τον είπε ο Εβραίος στην εκπομπή. Σας πληροφορώ, η Philips έχει σαν αφεντικά Εβραίους από την Ολλανδία. EMI ή Columbia σημαίνει Εβραίοι από την Αγγλία
και Μήνος Μάτσας και Υιός σημαίνει Ισραηλίτης που ζει στην Ελλάδα. Οι κύριοι αυτοί λοιπόν δίνουν στον ελληνικό λαό ό,τι αυτοί νομίζουν σωστό. Το τρίτο επεισόδιο στους ρεπόρτερ δεν μπαίχτηκε, διότι έκανε νότα το Ισραήλ στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί είχε πει κάτι για τους Εβραίους τώρα, του είχε έρθει ένα αυθόρμητο και το θεωρούσαν έτσι υπενιγμό εχθρικό προς το Ισραήλ και είπαν ότι δεν θα παιχτεί το αυτό, αλλιώς θα διακόψουμε εσείς, και δεν παίχτηκε το τρίτο στο ρεπόρτερς. Εγώ ετοίμαζα βέβαια και εκδήλωση έξω από την εταιρεία. Τα είχαμε συζητήσει με το Μάτσα, ας πούμε, βέβαια, και τα λοιπά. Αλλά επειδή ήταν κοινωνικό φαινόμενο και εμείς το προεκτείναμε, του δίναμε και μια χρειά έτσι πολιτικής, πολιτικού περιεχομένου. Μα Εβραίος είπε και στην άλλη, και στις άλλες εκπομπές το ανέφερε. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Είχαν γίνει όμως πολύ άσχημες κριτικές από όλες τις εφημερίδες τότε. Κριτικές κατά του Καζαντζίδη και των όσων έλεγε, αλλά γενικώς για τους ρεπόρτερ είχαν γίνει κριτικές πάνω στο πνεύμα ότι δεν έθιξαν την ουσία του προβλήματος. Να βρεις καλό, πες αμυζητάς στον άνθρωπον τις καρδιές, μέσα μη κοιτάς. Η μισή καλή είναι στο κελί, η μισή στο κελί κι άλλοι στο τρελάδικο, από κακό κι απάδικο, κι άλλοι στο τρελάδικο, από κακό κι απάδικο. Όταν είχαν γίνει αυτές οι εκπομπές με τους ρεπόρτες, ήταν εν ζωή η μαμά του Στέλιου Ακών, και στο τέλος έτσι κάνανε εκείνα τα χρόνια. Μόλις τελειώνανε, μα δισκογραφική δουλειά ήταν, μια εκπομπή θα ήταν, οτιδήποτε, μετά βγαίνανε για φαγητό και διασκεδάζανε. Ήταν ωραία χρόνια, όμορφα χρόνια. Πόσα χρόνια γυρίζω πίσω. Η μαύρη μου καταντιά, όποιος ξέρει. Στη μάνα μου ποτέ να μην το πει. Αν μάθει ότι είμαι ένα κουρελί. Είναι λαϊκή απέτηση να επιστρέψει ο Καζαντζίδης στο τραγούδι και τη δισκογραφία. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα, οι πιστοί φίλοι του Στέλιου συστήνουν επιτροπή και μαζεύουν υπογραφές για την επαναφορά του, όπως έλεγαν, στον κόσμο του τραγουδιού. Μεταξύ αυτών και φοιτητές της ιατρικής σχολής της Θεσσαλονίκης. Τέτοια ήταν η λαϊκή κινητοποίηση. Εγώ τον υποστήριζα, μάζευα και υπογραφές, χιλιάδες υπογραφές, ας πούμε, για την υποστήριξη του Στέλιου. Γιατί το θεωρούσα απέσιο να είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, να μπορεί να τραγουδήσει, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, δέσμιος ή οτιδήποτε, και να μην είναι ο Καζαντζίδης. Είναι σταθερά, είναι ο πολιτικός μας αστέρας. Δεν μπορούσε να είναι αυτός εκτός. Σε όλο τον κόσμο πήγαν τα χαρτιά αυτά. Σε όλο τον κόσμο πήγαν τα χαρτιά. Ο ταχυδρόμος είχε πάθει πλάκα, μου λέει, Δημήτρη, λέει, τι έγινε, λέει, κάθε μεσή, λέει, ένα τσουβάλι γράμματα που είχαν μέσα υπογραφές από όλο τον κόσμο. Κάποτε τα είχε πάρει ο Βασιλικός, δύο μεγάλους σάκους, και τα πήγε στον Τρίτσι, τον τότε υπουργός ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω. Και θυμάμαι εκείνη τη μέρα, με παίρνει ο Λευθέρης ο Καψιάρης τηλέφωνο και μου λέει, Δημήτρη, στις 5 η ώρα είναι ελεύθερος ο Στέλιος. 1986. Ο Στέλιος ανασένει έπειτα από 11 χρόνια. Με νόμο του Αντώνη Τρίτσι μπορεί να επιστρέψει χωρίς υπόλοιπα και οφειλές στο τραγούδι. Η τροπολογία, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του, προβλέπει ότι οι συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας τραγουδιστών με παραγωγούς δεν μπορούν να διαρκούν πάνω από 3 χρόνια. Στο δρόμο της επιστροφής.
Μάρτιος 1987. Ο πρώτος δίσκος μετά τη μεγάλη απουσία. Και αυτός με τη σφραγίδα Μήνος Μάτσας και Ιός. Ήταν η τελευταία σε δουλειά του Στέλιου Καζατζίδη. Όταν ο Στέλιος Καζατζίδης πονάει, νομίζεις ότι είναι τραυματισμένη ολόκληρη η Ελλάδα. Από τη φωνή του αναγλίζει οργή και πόνος, ακόμη και όταν δεν ερμηνεύει ιδιαίτερα επιτυχημένα τραγούδια. 11 χρόνια δισκογραφικής απουσίας έμοιαζαν με σταύρωση. Αλλά και η επανεμφάνισή του θυμίζει αποκαθήλωση. Τελικά, το αχ το είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν το ξεστόμιζε, αντιχούσε παντού σαν καμπάνα εκκλησιάς. Η δισκογραφική απελευθέρωση του Στέλιου Καζατζίδη, ο οποίος κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος με την εταιρεία Polygram. Ελεύθερος ο Στέλιος, αλλά η μάνα του, η κυρία Γεστημανή, δεν θα προλάβει να μοιραστεί μαζί του τη χαρά της πολυπόθητης αποφυλάκησής του. Είναι ο δίσκος αυτός που τραγουδάει τα πέτρινα χρόνια, το Σπανουδάκι. Ήταν πρόσφατος ο θάνατος της μητέρας του και είπε τη μάνα μου, μου είπε ο πατέρας Πυρουνάκης, δεν πρέπει να την κλάψω, πρέπει να την τραγουδήσω και θα μπω στο στούντιο να κάνω ένα δίσκο. Εκεί είπε και το τραγούδι και το αφιέρωσε στη μητέρα του, το «Μάνα μου». Ένα υπέροχο τραγούδι και το πόσο συγκινημένος ήταν, ενώ έμπαινε και έλεγε το τραγούδι μια και έξω και τέλειωνε και έφυγε από το στούντιο, στο «Μάνα μου» είχαμε 1,5 μήνα. Μόλις έλεγε τη λέξη «Μάνα», του ερχόταν η λυγμή και αν θα το ακούσετε καλά-καλά, θα δείτε ότι έχει λυγμούς μέσα. Μάνα μου, μέσα στου κόσμου την ψευτιά δεν υποχώρησες κι όλες τις λύπες που σου έδωσα συγχώρησες. Μάνα μου. Η πορεία του Καζατζίδη και μετά το 87 για μένα είναι σπουδαία. Σε σχέση πάντα με το επίπεδο του τραγουδιού. Άλλοι ομότεχνοί του ή παράλληλοι είχαν ήδη σβήσει, δεν συμμετέχουν στη δισκογραφία, όπως χέρεις μεγάλα ονόματα, δεν δίνουν πάνω στη δισκογραφία. Αυτοί που είχαν παράλληλη πορεία με τον Καζατζίδη, οι μεγάλοι αυτοί λαϊκοί τραγουδιστές που είναι ακόμα εν ζωή, ήδη από τα χρόνια του 70-80 η παρουσία του είχε αρχίσει να αυθύνει, ας πούμε, στη δισκογραφία. Εγώ είμαι εκτός και εσύ σε τα φτερά μου. Όταν μου φεύγεις μακριά χάνω το πέταγμα μου. Hey, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα που είμαι τάχα στεριανός για διαφορά. Να ξέρες πόσο φαραμάκι ήπια αυτό το στόμα και την αβάγια έχω ζήσει στη στεριά. Ό,τι αγάπησα μου το κλέψε το χώμα. Η αγαπημένη μου πλαγιάζει σ' άλλο στρώμα και οι παλιόφιλοι με πρόδωσαν ακόμα. Ισκάρι ότι δεσμένα φιλί στο στόμα. Από κακό και απάδικο, από αυτό αισθανόταν κυνηγημένος ο Στέλιος. Το φώναζε άλλωστε με τα τραγούδια του. Όταν βάπτισε τον πρώτο μεταπολεμικό δίσκο του Ελεύθερος, περιέγραφε τα συναισθήματά του σαν να λυτρώθηκε από το κακό. Και όταν αργότερα τον έπνιγε το άδικο, βρέθηκε στις αίθουσες των δικαστήριων να μάχεται και πάλι, αυτή τη φορά με αντιδικό του τον Χρήστο Νικολόπουλο. Μια μάχη μετάδικο, έτσι κύλησε η ζωή του Στέλιου. Μόνο που δεν κατάλαβε ότι αυτή που τον αδίκησε πιο πολύ από όλους ήταν η τηλεόραση. Το 1992, 16 χρόνια μετά τη συνεργασία του στο Υπάρχο, Στέλιος Καζατζίδης και Χρήστος Νικολόπουλος ξανασμίγουν.
Βραδιάζει ο τίτλος του δίσκου. Σημαντιακός. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα. Μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους. 26 τραγούδια θα μπουν ανάμεσά τους. Η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί σε ποιον ανήκει η πατρότητά τους. Η τηλεόραση αμήλικτη θα μεταδώσει τη μεγάλη κόντρα. Δεν χαρίστηκε στο Στέλιο Καζατζή. Τον βάλατε με το λαό! Τον βάλατε με το λαό, ε! Άσχημα το Μάρια! Με την Ελλάδα τα βάλατε! Γιατί να κρατήσουμε την εικόνα αυτή από τα δικαστήρια και να μην κρατήσουμε τις προηγούμενες εικόνες από τη ζωή του Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης δεν ήταν αυτός που έδειξε εκείνη την ημέρα στο δικαστήριο, αλλά κάπου τον έπνιξε το δίκαιο και δεν μπορούσε να κρατήσει την οργή του και το θυμό του. Και εκεί ξέσπασε. Δεν ήταν ο Καζατζίδης αυτός. Φοβάμαι ότι από ένα σημείο και μετά ο ίδιος με κάποιο τρόπο, ίσως αυτό να συνεντέλεσε και η τηλεόραση που δεν σέβεται τους ανθρώπους, αλλά προσπαθεί να βγάλει από αυτούς, ξέρετε, αυτό που πουλάει. Ίσως λοιπόν αυτή και η τηλεόραση και οι πολλές συνεντεύξεις. Ο Καζαντζίδης φοβάμαι ότι δεν έμεινε στο ύψος του μύθου του. Δηλαδή δεν κράτησε αυτό το μυστήριο που χρειάζεται και ένας μύθος. Ήταν και οι διάφορες έρηδες, οι καυγάδες του με τη δισκογραφική του εταιρεία, ο καυγάς του με τον Χρήστο Νικολόπουλο για την πατρότητα των τραγουδιών. Εγώ θα προτιμούσα τον Καζαντζίδη έτσι όπως ήταν τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν αρκετά απόμακρος και όμως πολύ κοντά στον κόσμο με τα τραγούδια του. Αν ο απόϊχος του Καζατζίδη μειωνόταν από τέτοια πράγματα ή του κάθε... ή αυτόν που ίσως ενεπλάκησαν, ας πούμε, σε κόντρες δικαστικές ή όχι μαζί του, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που μοιραία συγκρούστηκαν, ας πούμε, με τον Καζατζίδη ή όχι. Δεν νομίζω, εγώ κρίνω τους καλλιτέχνες από τα έργα τους, από τα έργα και την πορεία τους. Στον τραγουδιστικό στίβο. Στα ανθρώπινα είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Το τέλος θα δοθεί σε ένα συμβολογραφικό γραφείο. Ο Στέλιος Καζατζίδης θα αναγνωρίσει ως μοναδικό δημιουργό των επίθετων τραγουδιών τον Χρήστο Νικολόπουλο. Και εκείνος θα αποσύρει την μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Στέλιου. Έκτοτε οι δρόμοι τους χωρίζουν για πάντα. Άδοξο τέλος μιας μοναδικής μουσικής και ανθρώπινης συνύπαρξης. Ο Στέλιος δεν το συγχώρεσε ποτέ αυτό στον Τάτη. Το ίδιο και οι θαυμαστές του. Ούτε νεκρός δεν τον θέλω στην κηδεία μου. Ούτε στην κηδεία μου. Είναι ό,τι πιο αχάριστο υπάρχει στον πλανήτη. Ο Καζατζίδης είναι από πάνω από τα σύννεφα, ας πούμε. Δεν μιλάμε για αυτόν. Αυτός είναι ο πατριάρχης, ας πούμε. Αυτός που μας έχει δώσει. Και γι' αυτό ο Χρήστος Νικολόπουλος δεν έπρεπε να φερθεί, εντάξει, ως άσωτο ισιός, ας πούμε. Αλλά όταν φτιάχνεις τραγούδια με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φτασμένος και σου χαρίζει, αν παρατηρήσεις τα τραγούδια που έχει φτιάξει ο Χρήστος με τον Καζατζίδη, έχουν μια γενναιοδορία, δηλαδή έχει 7 μουσικά θέματα. Όσο με μένα είχε 3,5 που έφτιαξε τα τραγούδια. Όσο πλησίαζε προς τα δω, έφτιαχνε ένα μοτίβο το οποίο επαναλάμβανε. Γινόταν πιο ματζίρης. Ενώ με τον Καζατζίδη είχε ανοίξει και ήταν πολύ γενναιόδωρος ως μουσικός, αλλά τον επηρέαζε ο άλλος. Όταν έχεις την πηγή από δίπλα που σε διαμορφώνει, δεν μπορείς να καθορίσεις μετά λογιστικά ότι αυτός ο άνθρωπος έβαζε το όνομά του και μου έπαιρνε, δεν ξέρω εγώ, 25 δραχμές και κάτι αυτή. Πού δεν μπορείς να διορίσεις αυτά. Δεν ξέρεις τι σου έχει δώσει ο άλλος, ο πριν από σένα, ας πούμε, αυτός που σε έχει διαμορφώσει και σου έχει χαρίσει, ας πούμε. Κατά το πουκαμισό μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σπάλμα όλα να τα σβήσεις. Λατρεύω τον Τάτη και λάτρευα και τη σχέση με τον Καζατζίδη. Έχουν κάνει καταπληκτικά τραγούδια.
Δεν μπορούμε να αγαπάμε όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά και να πάψουμε να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο. Τόσο φωτεινά πράγματα δεν μπορούν να σκιαστούν από τίποτα. Ο Στέλιος Καζατζίδης έχει περάσει το πάνθεον των Αγίων της μουσικής, έχει δώσει το δικό του μανιφέστο και καμιά γκρίνια δεν μπορεί να σκιάσει αυτό το μεγάλο φως. Μεγάλο το φορτίο που του έδωσε ο Θεός του Στέλιου Καζατζίδη. Ένας απλός άνθρωπος και έπρεπε να διαχειριστεί μια τέτοια φωνή. Όταν αυτή η φωνή μίλησε, κάποιες φορές φάλτσαρε. Όταν τραγούδησε όμως, άγγιξε τον ουρανό. Εκεί όπου ταξίδεψε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Θαυμαστές, φίλοι, άνθρωποι που τους δάνεισε την αγάπη και τον πόνο του, διεκδίκησαν τη μνήμη του σαν σε ομηρική μάχη πάνω σε πτώμα ήρωα. Τελικά, ο Στέλιος Καζατζίδης είναι για την Ελλάδα ό,τι ο Φρανκ Σινάτρα για όλο τον κόσμο. Η φωνή του αιώνα. Σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που φέρουν το όνομά του. Λατρεία που πολλές φορές φτάνει την υπερβολή. Για τον Παπασπύρο που ζει στο Ιωάννησμπουργκ, εικονοστάση. Δεύτερη Αγία Τράπεζα είναι ο χώρος όπου διατηρεί τη συλλογή με όλους τους δίσκους του Στέλιου. Θα πει καημός, τι θέλεις από μένα, δεν ξέρεις τι θα πει. Ήτανε κάτι, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτι, ίσως γι' αυτό εγώ τον έχω έτσι. Εάν είμαστε εδώ οι άνθρωποι και εκεί ο Θεός, εγώ τον έχω κάπου εκεί. Μπορεί να υπερβάλλω, μπορεί να είμαι ζαντός που λέει ο φίλος μου Τσερόλας, μπορεί να είμαι, ξέρω κι εγώ, αφελής. Οι οπαδοί του, οι σκοπίμως χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, οι θαυμαστές του είχαν την νοοτροπία και τον φανατισμό και το πάθος του οπαδού μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Όπως είναι η Παναθηναϊκή και η Ολυμπιακή και οι ΑΕΚτζίδες, έτσι ήταν οι Καζαντζιδικοί. Όσο περνάει ο καιρός, σαν το παλιό καλό κρασί, γίνεται ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, πολλοί κόσμος και πληθαίνει όλος αυτός ο κόσμος που δημιουργεί συλλόγους, Στέλιου Καζατζίδη, τον λατρεύει τη μέρα που γεννήθηκε, τη μέρα που παντρεύτηκε και ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση. Δηλαδή τώρα που ξανακατέβηκα στο Ηράκλειο και ο Δήμος Χαλικαρνασσού έχει δώσει το όνομα του Καζατζίδη σε μια μεγάλη λεωφόρος, 6 χιλιόμετρα. Θέλω να την περπατήσω και να τραγουδάω τραγούδια του Καζατζίδη μέχρι τέρμα 6 χιλιόμετρα, αλλά είναι πολλά αμάξια. Εκεί γίνεται ένας χαμός που λένε κάτι φίλοι μου, μην προσπαθήσεις, μπορεί να σε βαρέσει κανένα αμάξι, ας πούμε, αλλά θα το προσπαθήσω. Δηλαδή είμαι σε τέτοιο βαθμό συνδεδεμένος με το Στελάρα, ας πούμε. Για μένα ο Στέλιος ήταν ο τελάλης της Ελλάδος. Ήταν μπροστάρι σε πολλά πράγματα, προείδε και προείπε πάρα πολλά, τα οποία βγαίνουν και σιγά σιγά και το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Είχε και κάποιες αδυναμίες, τις οποίες αναγνώριζε και ο ίδιος. Η πιο βασική του αδυναμία, όπως μου είχε πει, και το είχα γράψει και αυτό αρκετές φορές, ότι στερούσε από τον εαυτό του το δικαίωμα της άρνησης. Δεν μπορούσε να αρνείται. Έτσι λοιπόν, ο καθένας που τον πλησίαζε ήταν αναγκασμένος ο Στέλιος να μην λέει όχι και να εγκλωβίζεται σε κάποιες καταστάσεις που αυτός ο εγκλωβισμός του δημιουργούσε μια μόνιμη ή μακρά, να το πούμε, εχμαλωσία. Το είχε πάθει πολλές φορές. Ο δικός μου κόσμος είναι στα σπίτια του και τα δισκάκια αυτά που βγάζω τα παίρνει και τα έχει δίπλα στα εικονίσματα. Και τα ακούει σε κάποιες στιγμές έτσι. Όσο υπάρχουν γράμματα που φεύγουν για τα ξένα, εμένα τα τραγούδια μου θα είναι πόνεμένα. Ξέρω πολλούς στη ξενιτιά που είναι ριζωμένοι. Σε δυο αγάπες μια καρδιά που είναι θυρασμένη. Όταν άρχισα να καταλάβω πιο καλά τα ελληνικά,
Άκουγα τραγούδια του Μετανάστευση. Πολύ ωραία λόγια. Είναι δυνατόν να μην σε αγγίξουν αυτά τα τραγούδια? Αφού πατρίδα μου με ξεριζώνεις, πατρίδα είναι όπου στεριώνεις. Τι έκθεσαι στο μυαλό μου? Ένα τσαντάκι στον ώμο, το μονοπάτι, και σκέφτεσαι αυτά που αφήνεις πίσω. Μακριά από την οικογένεια, μακριά από το σπίτι, από τη μάνα. Δεν σε αφήνει, σε βάζει σε σκέψη. Όσα τραγούδια γνωρίζω, γιατί δεν τα γνωρίζω όλα, που έχει πει ο Καζαντζίδης, δεν τα γνωρίζω επειδή μόνο τα άκουσα από αυτόν. Τα γνωρίζω γιατί μέσα από τη ζωή μου έχουν περάσει το αίμα μου. Έχουν περάσει και στον οργανισμό μου, να το πω έτσι. Οπότε ο τρόπος που τα λέω χαρακτηρίζεται από δύο παραμέτρους. Η μία είναι ότι τα κάνω με απόλυτο σεβασμό, και ο δεύτερος είναι ότι είναι και δικά μου τραγούδια. Ο Στέλιος δεν έκανε τραγούδια για να τα λέει μόνο ο ίδιος. Ο Στέλιος έκανε τραγούδια για να τα λέμε όλοι, για να τραγουδάει όλη η Ελλάδα. Μα τέλειωτα προβλήματα και λιγοστές ελπίδες. Είναι διάφανη η ζωή του Στέλιου. Συγγνώμη και πάλι που τα λέω έτσι. Είναι διάφανη. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι είναι σαν ανοιχτό βιβλίο. Είναι σαν τα, πώς να τα πω, αυτά τα βιβλία που διαβάζουμε για να το έχουμε ως παραδείγματα. Μανιφέστο, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Στέλιος έχει το δικό του μανιφέστο και χωρίς να το έχει γράψει κανείς. Απλώς ακούγοντας τους δίσκους του και βλέποντας βίντεο από τη ζωή του. Ο Καζαντζίδης είναι ένας μεγάλος, ο πρώτος μεγάλος εξυγχρονιστής. Γιατί αυτό που συμβαίνει μέσα στους ανθρώπους και μέσα στην κοινωνία, αυτός το ενσαρκώνει κατά έναν απόλυτο τρόπο. Αυτό που μας συμβαίνει, η συλλογική φαντασία ή η συλλογική ελπίδα ή ο συλλογικός πόνος, γίνονται ξαφνικά ένας άνθρωπος. Ο Καζαντζίδης. Ότι μίλησε στις καρδιές τόσων και τόσων ανθρώπων είναι αναμφισβήτητο. Ότι αυτός ο μύθος μπορεί να κρατάει ακόμα, αν και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Βλέπετε τα παιδιά των φανατικών καζαντζιδικών της προηγούμενης γενιάς ακούνε σήμερα Eminem. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο τους αφορά σήμερα το λαϊκό τραγούδι, με την έννοια που υπήρξε το λαϊκό τραγούδι. Εγώ το λάτρεψα. Όχι μόνο εγώ. Έχω ένα εγγονό, 2,5 χρόνο είναι, και όλη μέρα τραγουδάει. Αυτό που μπορεί, το τραγουδάω, το τραγουδάω. Άκου και μην μιλάς. Όλη μέρα αυτό το τραγούδι ασχολείται. Άκου και μην μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε. Άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε. Το καημό και το πόνο μου νιώσε. Άκου και μη μιλάς, άκου και μη μιλάς. Εγώ δεν μπορώ να πω αν ακούν τα παιδιά των Καζαντζίδικων Καζαντζίδη, και ειλικρινά δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα παιδιά των Καζαντζίδικων. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσοι ακούνε λαϊκή μουσική και όσους ενδιαφέρει η κλασική λαϊκή μουσική, ακούνε Στέλιο Καζαντζίδη, που σημαίνει ότι σχεδόν όλη η Ελλάδα ακούει Στέλιο Καζαντζίδη. Και είναι κακό αυτό κιόλας τα παιδιά των Καζαντζιδικών ή των μη Καζαντζιδικών να το συζητάμε. Ο Καζαντζίδης μαζί με όλους αυτούς τους μεγάλους είναι Έλληνες, είναι δικοί μας, ανήκουν σε όλους. Ας μην τους χωρίζουμε. Είναι μέρος του DNA μας πια. Όταν θα μιλάμε για Ελλάδα, θα μιλάμε για το Στέλιο του Καζαντζίδη. Υπάρχει ζωή μετά θάνατον.
Για τους ανθρώπους κανείς δεν ξέρει. Για τις φωνές πάντως, αυτή του Καζατζίδη αποτελεί την καλύτερη απόδειξη. Όχι μόνο ζει και βασιλεύει, αλλά κρατάει το στέλιο ζωντανό στις μνήμες. Δεν είναι μια απλή εφαρμογή του, ο αποθανών δεν δικαίωται. Πρόκειται για την ίδια την μοίρα των συμβόλων. Αυτά που κάποιος τα σημάδεψε να χαράξουμε το έργο του στα χνάρια ενός ολόκληρου λαού. Και όταν αυτά φεύγουν από τούτη τη μάταιη ζωή, τα σημάδια τους μένουν πίσω να οδηγούν σκέψεις και συναισθήματα. Ο Στέλιος Καζατζίδης υπήρξε ένας από αυτούς τους τυχερούς. Και εμείς που τον ακολουθήσαμε, το ίδιο. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω κι όμως το φουμάρω. Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι. Για τ' είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους. Όταν τραγουδώ, τραγουδώ πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για τον κόσμο. Και εκεί ακριβώς, αυτό το σημείο, είναι και η επιτυχία μου και η αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος, χωρίς να το ξέρει, το διαισθάνεται. Γι' αυτό με λέει και δικό του, ο δικός μας.